Το δείχνει τη στιγμή που φωτοβολίδα ευθείας βολής χτυπά τη 19χρονη κατά τη διάρκεια πορείας για την επέτειο από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα στο Αγρίνιο, τραυματίζοντάς την σοβαρά στο πρόσωπο. Στο βίντεο αυτό φαίνεται άγνωστος να εκτοξεύει τη φωτοβολίδα, η οποία διασχίζει όλη την πλατεία, περνά ανάμεσα από κόσμο και τελικά χτυπά τη 19χρονη, η οποία καθόταν αμέριμνη στο παγκάκι. Ασθενοφόρο πήρατε! Οι φωτοβολίδες αυτές κινούνται ευθεία και με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Αν μάλιστα χτυπήσουν κάπου, μπορούν να κατευθυνθούν προς διάφορες κατευθύνσεις. Κάτι που σημαίνει ότι από καθαρή τύχη δεν υπήρξε άλλο θύμα στην πλατεία που ήταν κατάμεστη από κόσμο. Στο μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της τοπικής αστυνομίας για την ταυτοποίηση των στοιχείων του ατόμου που τραυμάτισε σοβαρά το βράδυ της περασμένης Τρίτης στην πλατεία Δημοκρατίας στη 19χρονη, που καθόταν αμέριμνη στο παγκάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες του συνείδηση.gr, οι έρευνες των αρχών κινούνται προς πάσα κατεύθυνση, ενώ έχει συγκεντρωθεί υλικό από κάμερες, το οποίο εξετάζεται λεπτομερώς από αστυνομικούς της ασφάλειας, που ανέλαβαν να λύσουν το γόρδιο δεσμό της υπόθεσης. Σε ό,τι αφορά την 19χρονη, αύριο αναμένεται να υποβληθεί σε δεύτερη χειρουργική επέμβαση στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων Χατζικώστα, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.